Παρουσία όλων των μελών της έκοψε στα γραφεία της η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα της. Σήμερα είναι η πίτα και τα εγκαίνια, τα τυπικά της νέας χρονιάς για την ασφαλιστική αγορά. Η περσινή χρονιά ήταν η πρώτη, νομίζω, χρονιά στην οποία η ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς ξεπέρασε κατά πολύ το ΑΕΠ. Παραμένει όμως το γεγονός ότι οι Έλληνες είναι ανασφάλιστοι, επικίνδυνα ανασφάλιστοι θα πω, και είναι πολύ σημαντικό αυτή η κυβέρνηση, η οποία καταλαβαίνει και μας ακούει και πρόσκειται στα θέματά μας, να δείξει έμπρακτα με κίνητρα τόσο στις συντάξεις συμπληρωματικά προς την κοινωνική ασφάλιση, στην υγεία και στην περιουσία, να δείξει ότι κάνει πράξη αυτά που πιστεύει. Είμαι χαρούμενος που σήμερα είμαι για άλλη μια φορά στην κοπή της πίτας Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Περιμένουμε η κυβέρνηση να κάνει πράξη όλα αυτά που έχει πει στην προεκλογική περίοδο, δηλαδή να υπάρξουν φοροελαφρύνσεις, ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα και του τρίτου, που είναι μια πολιτική απόφαση που εμείς θα την αγκαλιάσουμε. Εμείς, σαν επιμελητήριο, θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια της ασφαλιστικής αγοράς. Φέτος σχεδιάζουμε να βγάλουμε τη μελέτη για τον ασφαλιστικό κλάδο, που θα το κάνουμε και σε συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών. Θα ξεκινήσω από την ευχή. Η ευχή θα είναι απλή, αλλά νομίζω αρκετά ουσιαστική. Να έχουμε την υγεία μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό αγαθό, το ξεχνάμε πολλές φορές. Να είμαστε ευτυχισμένοι και όλα τα άλλα έρχονται. Τώρα, όσον αφορά και τους διαμεσολαβητές που με ρωτήσατε, εγώ θα το έλεγα μάλλον με δύο λέξεις. Να περιμένω μια κόκκινη καταιγίδα. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, γιατί νομίζω ότι δεν συζητιούνται αυτά τα πράγματα, ανακοινώνονται. Ευχαριστώ πολύ. Το 2019 ήταν μια πολύ πετυχημένη χρονιά για την EuroLife, μια ακόμα πιο πετυχημένη χρονιά. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να ασφαλίζουμε τους ανασφάλιστους Έλληνες και νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος όλης της ασφαλιστικής αγοράς. Με συνέχεια, συνέπεια και αξιοπιστία.